Γεια σου, Μπουμπούνα! Τι είναι αυτό που βλέπεις? Έλα ρε, unboxholics βλέπω. Unboxaholics? Ναι, κάπως έτσι. Και τι είναι αυτό? YouTubers είναι ρε, είναι ο Σάκης με τον Αλέκο, είναι αδέρφια και μαζί με τους φίλους τους έχουν τους unboxholics και κάνουν διάφορα βιντεάκια. Α, καλά, ό,τι να είναι. Ρε μικρέ, δεν μας παρατάς. Έτσι κι αλλιώς είσαι πολύ μικρός για unboxholics, οπότε παράταμε. Να σου πω, Μπουμπούνα, μικρό είναι το μάτι σου. Άμα θέλω θα βλέπω και unboxaholics και ό,τι άλλο θέλω. Άιντε. Οκ. Λοιπόν, φιλαράκια μου, μόλις έφυγε ο αδερφός μου από το δωμάτιο, πήρα το τάμπλετ και έκατσα να δω από Ξαχόλιξ για να δω αν είναι καλή. Δεν μπορώ να πω. Καλοί YouTubers είναι. Πλάκα είχανε. Αυτός είναι ο Σάκης και αυτός είναι ο Αλέκος και μαζί με τους φίλους τους κάνουν τους από Ξαχόλιξ. Οι από Ξαχόλιξ σχεδόν κάθε Παρασκευή κάνουν live streaming που παίζουν τρομακτικά παιχνίδια. Το λεγόμενο Horror Night. Έτσι, αυτή την Παρασκευή αποφάσισα να το δω για πρώτη φορά. Σιγά μην τρομάξω, ο Αχιλλέους δε φοβά τους. Μικρέ. Έλα, Μπουμπούνα. Καλά, τι είναι όλα αυτά που πήγες και πήρες? Σήμερα το βράδυ θα δω Horror Night και πήρα για να τρώω. Horror Night, συγγνώμη, από πότε βλέπεις Unboxholics? Από όποτε θέλω. Λοιπόν, μικρέ, άκουσε με λίγο. Δεν είναι για σένα αυτά, παίζουν πολύ τρομακτικά παιχνίδια. Θα χεστείς πάνω σου στα πρώτα 5 λεπτά. Μην το δεις. Μπουμπούνα, μπορείς να με αφήσεις ήσυχο. Δεν θα φοβηθώ. Είμαι μεγάλος πια. Καλά, εγώ πάντως σε προειδοποίησα. Α, και ξέρεις τι ώρα ξεκινάει το live ή όχι? Τι ώρα αρχίζει? 7, 8? Ναι, 12 παρατέταρτο. 12 παρατέταρτο? Πώς θα μείνω ξύπνιος μέχρι τότε? Ω. Ο Χριστός και η Παναγία, τι κάνεις Αχιλλέα τέτοια ώρα ξύπνιος? Άσε με μπαμπά, έχω μία δουλειά. Παιδάκι μου, η ώρα είναι 11 και 4 και γιατί κρατάς τα μάτια σου έτσι ανοιχτά? Νιστάζω, αλλά πρέπει να μείνω ξύπνιος, οπότε κρατάω τα μάτια μου ανοιχτά. Τέλος πάντων, μην αργήσεις να πας για ύπνο. Όχι μπαμπά, δεν θα αργήσω. Θεούλη μου, τι έχω κάνει λάθος σε αυτή τη ζωή. Τι έπαθες? Θα κοιμηθώ μαζί σας σήμερα. Θα κοιμηθείς μαζί μας? Έχεις να κοιμηθείς μαζί μας από την τρίτη δημοτικού. Μη μιλάς, θα κοιμηθώ μαζί σας είπα. Καλά. Θεέ μου, τι αμαρτίες πληρώνω. Τελικά όντως το Horror Night ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Αλλά το χειρότερο απ' όλα δεν ήταν ότι τρόμαξα. Το χειρότερο ήταν ότι κατούρισα το κρεβάτι των γονιών μου από το φόβο μου. Δεν πειράζει. Ο Σάκης και ο Αλέκος έχουν ένα τεράστιο μπιφ μεταξύ τους. Ο Σάκης πιστεύει πως τα καλύτερα κινητά είναι τα Android και ο Αλέκος πιστεύει πως τα καλύτερα κινητά είναι τα iPhone. Έτσι, επειδή ο Αλέκος είναι πιο cool, πρέπει να αγοράσω κι εγώ ένα iPhone. Αλλά είναι ακριβά. Πώς θα πείσω τον μπαμπά? Γεια σου, πατέρα! Καλώς τον! Τι είναι αυτό που φοράς, ρε? Μάσκα ηλεκτροκόλλησης? Τι λες, ρε μπαμπά! Πόσο άσχετος είσαι! Είναι τα γυαλιά του Αλέκου από τις Unboxaholics! Τι να σου πω, μικρέ! Δεν πας καλά και δεν σε καταλαβαίνω κιόλας! Α, και δεν θα με λες μικρέ, θα με λες ντίβα! Τι άλλο θα ακούσω ο καημένος ο πατέρας? Μπαμπά, θέλω να μου κάνεις μια χάρη! Λέγε και γρήγορα, βλέπω τηλεόραση! Είναι χαλασμένο το κινητό μου, θέλω να μου πάρεις καινούριο! Τι, χάλασε! Τι έπαθε? Τι έπαθε? Είναι Android! Και τι σημαίνει Android, δηλαδή χάλασε τέλος, για πέταμα? Ναι μπαμπά, πες το και έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει, βρες εκεί ένα φθινιάρικο από το Google και θα το παραγγείλουμε. Μπαμπά, σου πω κάτι, θέλω να μου πάρεις iPhone.
Μπορείς να μου πεις παρακάνω πολύ γιατί γελάς. iPhone λέει. Ας σου πάρω ένα κλάιφον. Ξέχνα το. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι μπορώ να σου σπάσω τα νεύρα και να μου πάρεις το τέλος iPhone. Ναι καλά, για προσπάθησε. Θέλω iPhone. Ωχ, κατάλαβα, πάει ο μπαμπάς, θα τον πρίξει τώρα. Ναι, η αλήθεια τώρα την πάτησε ο πατέρας σου. Μωρέ, λες να τον καταφέρει. Είναι λίγο πρίξας ο μικρός. Όχι μωρέ, σιγά μην του πάρει 1000 ευρώ κινητό, δεν υπάρχει περίπτωση. Για να δούμε. Θέλω iPhone. Εντάξει, θα δούμε. Πήγαινε. Yes! Μπουμπού, να το άκουσες. Ο παπάς θα μου πάρει iPhone. Ναι, άντε, μπράβο, με το καλό. Σιγά μην σου πάρει. Εσύ, Μπουμπού, να τι κινητό έχεις. Εγώ, Android, αφού το ξέρεις. Φτωχέ. Α, καλά, εντάξει. Αυτός είναι ο Αναστάσης από την παρέα των Unboxholics. Ο Αναστάσης είναι λίγο γκαντέμις, γι' αυτό δεν θα ασχοληθούμε μαζί του γιατί θα μας γκαντεμιάσει το βίντεο και δεν θα πάρουμε πολλά views. Και αυτός εδώ είναι ο Στρατούλης. Ο Στρατούλης λέει τα πιο κρύα ανέκδοτα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πολύ τον συμπαθώ. Μικρέ, τι κάνεις ρε, πάλι Unboxholics βλέπεις? Ναι, βλέπω ανέκδοτα του Στρατούλη. Συγγνώμη, βλέπεις ανέκδοτα του Στρατούλη και γελάς? Φυσικά και γελάω, αφού έχουν πάρα πολύ πλάκα. Αλλά να μου πεις, αφού το ίδιο κρύο χιούμορ έχετε. Είπε κάτι τέλεια ανέκδοτα, θα πω να τα πω στη μαμά και στον μπαμπά. Τι, μην τολμήσεις και πας στη μαμά και πεις τέτοιο ανέκδοτο. Ξέρεις ότι τα συχαίνεται τα κρύα ανέκδοτα. Θα τις αρέσουν, είμαι σίγουρος. Εγώ σε προειδοποίησα. Βε, μικρέ, τι κάνεις εδώ? Έλα μπαμπά, βλέπω βίντεο. Καλά, να σου πω, δείξε μου κανένα βίντεο από αυτούς τους Unboxaholics να τους δω. Γιατί? Τι γιατί, θέλω να δω τι παρακολουθείς. Καλά, έλα πάρε το τάμπλετ. Ευχαριστώ. Κάτι μου λέει ότι αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά. Μαμά, ήρθα να σου πω κάτι τέλεια ανέκδοτα. Οχ, ναι και εγώ το ίδιο ακριβώς είπα. Πού είναι ο μπαμπάς, θέλω να τα ακούσει και εκείνος. Δεν ξέρω, έφυγε πριν λίγο, κάπου πήγε. Καλά, θα τα πω σε εσένα. Εντάξει, άντε γρήγορα. Μην είναι βλακίες όμως. Όχι, όχι, είναι ωραία. Λοιπόν, πώς λέγεται αυτός που έχει την ικανότητα να περνάει μέσα από τζάμια? Πώς λέγεται? Έλα, σκέψου λίγο. Δεν ξέρω, να το πάρει το ποτάμι. Τζαμαϊκανός. Τι είναι κόκκινο και πετάει? Τι είναι? Το σαλάμι αέρος. Οχ, Παναγία μου. Λοιπόν, γιατί οι Άγγλοι είναι άσχημοι? Γιατί? Γιατί είναι Άγγλοι. Μικρέ, σε παρακαλώ, πες μου ότι δεν έχεις άλλα να μου πεις. Όχι, όχι, περίμενε. Πώς λέγονται δύο αυγά που τσακώνονται? Πώς? Καυγά. Φύγε από εδώ! Φύγε από εδώ να μην σε βλέπω! Φύγε! Λοιπόν, ακούστε με πολύ προσεκτικά. Μπαμπά, τι έπαθες? Λοιπόν, μικρέ, αρχικά θα με λες ντίβα και δεύτερον, έφερα σε όλους σας iPhone-ια. Πετάξτε όλα τα Android. Θεέ μου, τι άλλο θα δω! Κολλήσαμε όλοι Unboxholίτιδα!